Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε μετά από 3 ακριβώς μήνες σε ένα ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει να κάνει με την απώλεια, με την πολύ μεγάλη απώλεια εισοδημάτων, η οποία έχουν υποστεί οι αμπελοκαλλιεργητές. Και εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης, καθώς είδαν το εισόδημά τους να πέφτει κατακόρυφα. Και επί της ουσίας η πτώση αυτή του εισοδήματος κυμαίνεται περίπου στο 25% σε σχέση με πέρυσι για όλες τις ποικιλίες. Για παράδειγμα, και στην περιφέρεια εκεί της Δυτικής Ελλάδος, όλες οι ποικιλίες έχουν πτώση τιμής. Πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα, η ποικιλία του Ροδίτη κυμάνθηκε από 15 έως 20 λεπτά. Τη στιγμή που, κατ' ελάχιστον, το κόστος παραγωγής προσεγγίζει τα 25 λεπτά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι στο ένα στρέμμα τι απώλεια έχει ο κάθε αμπελοκαλλιεργητής. Από αυτή την άποψη λοιπόν είχαμε ζητήσει και από τότε από την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, έγκαιρα, να στηρίξει το σύνολο των απολιών, να αποζημιώσει το σύνολο των απολιών των αμπελοκαλλιεργητών. Όμως και αυτό το οποίο λέτε τώρα για τους ελαιοκαλλιεργητές, το 30 ευρώ ένα στρέμμα, το οποίο δεν καλύπτει την απώλεια, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των απολιών. Και ο πράσινος τρίγος και η απόσταξη δεν ωφέλησε, κύριε Υπουργέ, τους αμπελοκαλλιεργητές. Και από αυτή την άποψη δεν έχει καλυφθεί αυτή η μεγάλη απώλεια του εισοδήματος. Από αυτή την άποψη εμείς ζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Με βάση, και ούτε αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Υπάρχει το Μητρό των Αμπελοκαλλιεργητών, γνωρίζει την παραγωγή. Περίπου 1500 κιλά αναστρέμμα είναι η παραγωγή. Άρα λοιπόν 10 λεπτά αναστρέμμα απώλειας είναι 150 ευρώ. Και μάλιστα βάζουμε και πλαφόν. Για αυτούς που έχουν μέχρι 40 στρέμματα καλλιέργεια. Από αυτήν την άποψη ήταν πραγματικά μία στήριξη των απολιών που υπέστησαν για να μπορούν και να επιβιώσουν και να ξαναμπούν πάνω απ' όλα στο χωράφι τους, να το ξανακαλλιεργήσουν. Άρα στο συγκεκριμένο ζήτημα θέλουμε σαφή απάντηση από μεριάς του Υπουργείου. Καταρχήν να πούμε ότι πράγματι και ο κλάδος της αμπελοκαλλιέργειας έχει υποστεί σημαντική ζημία εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Είτε λόγω της μειωμένης ζήτησης, είτε λόγω της δυσκολίας στο να αυτά τα προϊόντα να κατευθυνθούν στις αγορές και να πουληθούν, είτε λόγω του κλεισίματος φυσικά της μαζικής εστίασης και της μείωσης φυσικά, της τραγικής μείωσης του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, που όλοι αυτοί οι τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτες έρχονταν στη χώρα μας, ήταν καταναλωτές αγροτικών προϊόντων, στην πλειοψηφία τους παράγονται στη χώρα μας. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πιέσεις πολλές και στο αγροτικό εισόδημα και φυσικά στους Έλληνες αγρότες. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά τους αμπελουργούς, οι οποίοι παράγουν βέβαια ποικιλίες προς συνοποίηση, αμέσως όπως θα θυμάσαι, στηρίξαμε μέσα από μια οικονομική στήριξη της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 21 εκατομμύρια αφορούσαν την απόσταξη ίνου και τα 2 εκατομμύρια περίπου, 2,1 εκατομμύρια, τον πράσινο τρίγο. Άρα, ήδη για κάποιες κατηγορίες αμπελοκαλλιεργητών, οι οποίοι είχαν υποστεί ζημιά, ήδη είχαμε προνοήσει και είχαμε φροντίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν οικονομικά. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, καλλιέργειές τους και να συνεχίσουν να επιτελούν το σημαντικό αυτό έργο και για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική οικονομία, για να διασφαλίζουν την επισυντησική και την διατροφική ασφάλεια της χώρας και φυσικά για να έχουν και το απαραίτητο εισόδημα, το οποίο είναι σημαντικό, να ζουν τις οικογένειές τους, να διατηρούν την συνοχή της υπαίθρου και να μην αδειάζουν τα χωριά μας. Τώρα, έρχεται το επόμενο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται με τη χρονική σειρά της ορίμασης των διαφόρων προϊόντων και της παραγωγής και διάθεσής τους προς την αγορά, όπου έχουμε τα επιτραπέζια στα φύλλα και τι θα κάνουμε με αυτούς οι οποίοι, και τους αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι παράγουν στα φύλλα προς βρόση. Εκεί, καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το οποίο είπα και στον προηγούμενο συνάδελφο πριν, ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με απόφαση του και με απόφαση του Οικονομικού Επιτελείου, έδωσε τη δυνατότητα στην τελευταία επιστρεπτέα προκαταβολή να είναι δικαιούχοι και ατομικές επιχειρήσεις, και εκεί εντάξαμε για πρώτη φορά και τους αγρότες. Με αποτέλεσμα ότι όποιος αγρότης τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου έχει μείωση του τζίρου, άρα εκ των πραγμάτων
ή παραγωγή επιτραπέζων σταφυλιών, οι οποίοι πουλάνε την παραγωγή τους, πολλούν την παραγωγή τους αυτό το διάστημα, έτσι, με Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εφόσον έχουν μειωμένο τζίρο λοιπόν και εφόσον έχουν τουλάχιστον 300 ευρώ τζίρο το δίμηνο, δικαιούνται να πάρουν 1.000 ευρώ. Τα οποία, όπως ξέρετε, η μέση έκταση της αμπελιοκαλλιέργειας είναι 20 στρέμματα, 30 στρέμματα, 40 στρέμματα. Εντάξει, και μεγαλύτερη φυσικά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των αμπελοκαλλιεργητών έχουν μια τέτοια κατηγορία. Άρα αντιστοιχεί περίπου σε 40 ευρώ το στρέμμα. Δεν είναι μικρή η στήριξη. Είναι στα πλαίσια αυτή τη δυνατότητα που έχει βέβαια ο κρατικός προϋπολογισμός. Και βέβαια εδώ είμαστε να δούμε τι ζημιά επιπλέον θα υποστούν και να δούμε μέσα από νέα πιθανή στήριξη στο μέλλον, αφού αποδειχθεί ότι έχουν πάθει ζημιά βέβαια, να μπορέσουμε να καλύψουμε και όποια άλλη ζημιά υποστούν εξαιτίας της συνέχισης πανδημίας. Περιγράψατε την κατάσταση, κύριε Υπουργέ. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, για παράδειγμα, ο πράσινος τρίγος είναι θαυτικά. Είναι καταστροφή της παραγωγής. Όπως επίσης και η απόσταξη που έγινε, επί της ουσίας απελευθέρωσε και στήριξε κατά κύριο λόγο τους παραγωγούς κρασιού, δηλαδή τις επιχειρήσεις παραγωγής ίνου, κατά κύριο λόγο. Και όχι άμεσα το εισόδημα των καλλιεργητών των σταφυλιών. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν ήταν έμεσα ενδεχόμενα, μια πολύ μικρή στήριξη πήγε σε αυτούς. Έτσι, η ουσία ποια είναι, παραμένει το επίκαιρο. Ακόμη και αυτό που είπατε, την επιστρεπτή από κατά τα 500 ευρώ, είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση, πάρα πολύ λίγο σε σχέση με τις απώλειες. Δεν καλύπτει λοιπόν και αυτός ο κόσμος. Δεν μπορείτε καν να επιβιώσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Γιατί υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ότι κέρδισαν. Και πάλι οι σαβάρκες σε νερά χρέη είχαν ενδεχόμενα. Πολλοί από αυτούς, πάρα πολλοί. Από αυτή την χρέη προς τις τράπεζες, προς τις εφορίες. Από αυτή λοιπόν την άποψη, αυτό το οποίο σήμερα απαιτείται είναι ακριβώς να υπάρξει η αποκατάσταση των απώλειων. Και μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα ποιες ήταν οι απώλειες που είχαν. Γιατί είναι απλό, είναι η παραγωγή, τα στρέμματα και ποια τιμή δόθηκε επί της ουσίας. Άρα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς και το κόστος δεν είναι μεγάλο. Της αποζημίωσης του σύνολου τα 150 ευρώ που ζητάμε ως ΚΚΕ στρέμμα. Και το λέμε αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να υπεκφεύγουμε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δημοσιονομική κατάσταση. Έτσι. Χρήματα υπάρχουν. Βρίσκεται χρήματα για να αποζημιωθούν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τις ανάγκες επιβίωσης που έχουν οι φτωχοί και μεσαίοι αγρότες. Χρήματα υπάρχουν στα πακέτα τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα, θα κατευθύνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμη και από αυτά τα 21 δις που λέει ότι η κυβέρνηση πήρε ως μέτρα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID, ένα πολύ μικρό κομμάτι, περίπου 350 εκατομμύρια, κατευθύνθηκε στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στους αγρότες. Άρα δηλαδή και από αυτό ένα μεγάλο τμήμα πήγε στις επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας, σε άλλου είδους επιχειρήσεις και όχι στους κατά κύριο λόγο σε αυτούς οι οποίοι είναι ως αγρότες, φτωχομεσαίοι αγρότες και εκτινοτρόφοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είναι σήμερα επιτακτικό αυτό το ζήτημα. Της άμεσης αποζημίωσης του συνόλου και όχι μέρους της απώλειας. Για να μπορέσουν και αυτοί να ξαναμπούν στα χωράφια τους. Να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Γιατί αυτό είναι ο ορατός κίνδυνος που υπάρχει μπροστά τους, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό το επίπεδο του προβλήματος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, το να μπορεί να καλύψουν το κόστος και να διασφαλίσει το κράτος ότι θα καλύψουν το κόστος παραγωγής τους, είναι μεγάλη σημασία για τους ίδιους αγρότες. Και μην μου λέτε ότι το κόστος καθορίζει η αγορά, γιατί το κράτος παρεμβαίνει στο πώς θα διαμορφώνει το κόστος, όπως παρεμβαίνει, για παράδειγμα, στο κόστος, όπως το ονομάζει, της εργασίας, στον κατώτερο μισθό. Με κρατική παρέμβαση γίνεται. Άρα μπορεί να υπάρξει και κρατική παρέμβαση και σε αυτό το επίπεδο, κύριε Υπουργέ.